Επισκεπτόμενος εδώ σε αυτό το χώρο σου έρχονται αναμνήσεις πολλές από ιστορίες της στρατιωτικής τάσης, γιατί αυτή η στρατιωτική στάση δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Ήταν στην Αλεξανδρούπολη ένα αυτό, αλλά το κάναν παιδικό σταθμό, το χαλάσαν. Αυτή είναι τη γαλλοελληνική συστάση αυτή εδώ πέρα. Ναι, και εμείς τη διατηρήσαμε κανονικά όπως είναι. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω. Είναι όμορφα αυτά τα πράγματα. Κάθε φορά, ας πούμε, μετά από 5-6 μήνες να συναντιόμαστε πάλι εδώ. Γιατί έχουμε να πούμε πολλά πράγματα και να κάνουμε πολλά πράγματα. Γιατί πραγματικά αυτός ο τόπος έχει ιστορία. Δεν πρέπει να χαθεί αυτή η ιστορία της. Ανεβαίνεις πάνω στο κτίριο, ανοίγεις τις πόρτες από εδώ και από εκεί και σε πιάνει ένα δέος, πώς το λένε. Γιατί και από εδώ περνούσαν τρένα, από μπροστά, από εδώ, αλλά και από εδώ. Στον πόλεμο δηλαδή, αυτό λειτουργούσε κανονικότατα. Και είναι μεγάλη δουλειά που το συντηρήσαμε και το φυλάξαμε. Τώρα δεν το φοβάμαι από τίποτα. Και να φύγω εγώ θα είσαστε εσείς πολύ παραπάνω για να το βλέπετε και να το συντηρείτε. Είναι ένα μνημείο, πώς να το πούμε, έτσι είναι. Γιατί από εδώ περάσανε πάρα πολύ. Και οι βασιλείς οι ίδιοι όταν κατεβήκαν για τη Θεσσαλονίκη, εδώ μείνανε και πήρανε τηλέφωνο κάτω αν η πόλη είναι ήσυχη και μπορεί να κατεβούν στη Θεσσαλονίκη. Και έτσι έγινε. Και έτσι έγινε. Γι' αυτό τον χώρο να τον φυλάξουμε. Και κάθε χώρο ο οποίος έχει ιστορία, αλλά αυτός εδώ είναι ιστορικός τόπος, τελείωσε. Και να μην επιτρέπουμε, γιατί έρχονται άνθρωποι και μας παίρνουν πράγματα από εδώ. Ήρθαν οι Αθηναίοι και μας πήραν το βαγόνι το Σουλτάνου. Επιτρέπεται τώρα. Αν είναι δυνατόν δηλαδή. Γιατί να πάει στην Αθήνα το βαγόνι του Σουλτάνου. Πού ο Σουλτάνος κατέβηκε στην Αθήνα, μέχρι τη Λάρισα κατέβαινε. Και το ζητάω τώρα και πρέπει να το πάρω. Για να δούμε, έχω κάποιες αυτές. Βοηθήστε όλοι να το πάρουμε, να το παίρνουμε εδώ. Δεν επιτρέπεται. Δεν αλλάζουν κατοικία αυτά τα πράγματα. Από εδώ είναι, εδώ πρέπει να είναι. Και εδώ δείχνουν την πραγματικότητα. Όχι να είναι στην Αθήνα το βαγόνι του Σουλτάνου, αν είναι δυνατόν. Επειδή βρέθηκε ένας άνθρωπος, το άρπαξε και το πήγε κάτω, προς Θεού δηλαδή.